Γίνεται το λάθος. Ο Τσέζαρεκ γυρίζει προς τα έξω. Βίλτσες, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γκολ 1-0. Στο 11. Λάθος από την άμυνα του Πανιωνίου. Ο Τσέζαρεκ είδε την κίνηση του Λούκας Βίλτσες, που στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ για τον Αστέρα και βλέπετε τι γίνεται στην εξέδρα των γηπεδούχων. Το πρώτο γκολ του Αργεντινού με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Ξανά θα δούμε πώς έγινε αυτό το λάθος. Πολύ σοβαρό το λάθος του Λάτκα εδώ, του Τσέχου κεντρικού αμυντικού. Ωραίο το γύρισμα του Τσέζαρεκ, εντυπωσιακή κεφαλιά, σκαστή ο Ανδριόλας. Λίγα πράγματα μπορούσε να κάνει. Ξανά η πανέμορφη κεφαλιά του αμαρκάρης του Λούκας Βίλτσες. Στην κίνηση. Στα δίχτυα λοιπόν του Πανιωνίου, 1-0 μπροστά. Ο Γυριανός κρατάει και απομακρύνει. Ο Τσέζαρεκ για το Βίλτσες, γίνεται το λάθος εκεί από τον Κοντοέ. Ο Βίλτσες τέταρτο με το 2-0. Περνάει από τον Ανδριόλα, έτοιμος να κάνει το 2-0, προσπίση γκολ. Αυτό είναι το γκολ λοιπόν του Αστέρα. Άλλο ένα λάθος από τον άλλο κεντρικό αμυντικό του Πανιωνίου, τραγικό. Και αυτό, μία ολάτκα, δεύτερο Κοντοές και 2-0 και πάλι από τον Λούκας Βίλτσες. Στο 37 ο Αστέρας κάνει 2 τα τέρματά του. Όσα και ο Αργεντινός σκόρερ σήμερα της αρκαδικής ομάδας. Φοβερό το λάθος και του Κοντοέ. Κοιτάξτε εδώ, Τσέζαρεκ πάει πολύ χαλαρά στην μπάλα ο Κοντοές. Ο Βίλτσες τρέχει, είναι και πιο γρήγορος. Ανοίγει την μπάλα, περνάει από τον Ανδριόλα, τη σταματάει, αδειάζει τον Κοντοέ που έβαλε εκεί και το χέρι. Περτώ να πούμε ότι αν σταμάτα και την μπάλα θα ήταν κόκκινη κάρτα. 2-0 λοιπόν. Ο Βίλτσες πολύ ωραία με την ταχύτητά του πέρασε τον Ανδριόλα, σταμάτησε την μπάλα και σημάδεψε σωστά και ψύχρεμα για να κάνει το 2-0. Ξανά και ξανά προσπάθησε ο Κώστας Ανδριόλας, αλλά είχε εκτεθεί ήδη από την άμυνά του. Και ο Βίλτσες και πάλι με το δάχτυλο στο στόμα πανηγυρίζει το...